Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί για unboxing. Σήμερα βέβαια θα κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing και για κάποιο λόγο είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Μπορεί να με πείτε ψώνιο, μπορεί να με πείτε οτιδήποτε, δεν με απασχολεί. Έτυχε να πέσουν στα χέρια μου δύο προϊόντα από την Gucci. Τώρα θα μου πείτε, δεν μας έχει συνδύσει σε αυτό. Δεν θα διαφωνήσω, όπως κάθε φορά είμαι μαζί σας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε unboxing αυτά εδώ τα δύο προϊόντα. Ξέρω, είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε ανεβάσει μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να το αλλάζουμε και να το διαφοροποιούμε για να το ευχαριστιόμαστε και να αρέσει σε όλους. Οπότε λοιπόν αυτά πέσανε στα χέρια μου, τα δανείστηκα, θα τα δούμε μαζί. Είναι μια τσάντα και είναι και μια εσάρπα. Η τσάντα είναι από την καινούργια την κολεξιόν της εταιρείας, της Gucci. Είναι από την καινούργια φιλοσοφία που προσπαθεί να προσεγγίσει η συγκεκριμένη εταιρεία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι από όλη αυτή την κολεξιόν αυτό είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια που υπάρχουν για να αγοράσει κανείς, εφόσον μπορεί βέβαια. Για να μην καθυστερώ και να μην σας ταλαιπωρώ, πάμε να τα ανοίξουμε, να τα δούμε. Θα σας ανοίξω πρώτα το μικρό, γιατί βολεύει περισσότερο η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, είναι σε αυτό εδώ το κουτί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, petit, μικρό. Δεμένο σαν δωράκι. Άρα λοιπόν, το παρατάμε εδώ και βλέπουμε αυτήν εδώ την υπέροχη, μα υπέροχη, όπως μπορούμε να δούμε, εσάρπα. Εσάρπα πρέπει να είναι αυτό. Εγώ εσάρπα θα σας το πω, τώρα εσείς μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Είναι από αυτές τις τετράγωνες τις εσάρπες που έχουν, που είναι 90 επί 90, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν το λέει και εδώ, ναι, είναι 90 επί 90. Μπράβο, είναι από αυτές τις μεγάλες, που κάλλιστα μπορείς να τις δέσεις έτσι. Και πώς διάλογο το δένει αυτό, να το περάσεις έτσι, να το δέσεις, να το αφήσεις ή να το κάνεις γενικότερα ό,τι θέλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Η αίσθηση είναι εκπληκτική, είναι ολομέταξο, 100% μετάξι. Έχει ακόμα και την ταμπέλα επάνω, δεν την έχει βγάλει κανείς. Αυτά εδώ που βλέπετε επάνω είναι ουσιαστικά όλα τα λογότυπα που έχει βγάλει η εταιρεία όλα τα χρόνια. Οπότε έχουν βάλει το κλασικό τους το λογότυπο, το Gigi. Και βέβαια αυτό μου θυμίζει και εμένα, γιατί στη δουλειά με φωνάζουν Gigi. Connection! Connection! Ούτε να το ήξερα. Αυτό λοιπόν είναι ολομέταξο 90-90. Το φοράμε στο λαιμό, το φοράμε οπουδήποτε θέλουμε. Η αίσθηση είναι εκπληκτική, είναι πανάλαφρο και φάνηκε πάρα πολύ και τώρα που σας το έδειχνα στο πώς κινούνταν και δεν έχει και αέρα για να πούμε ότι το κουνάει ο αέρας και το κινεί και το επηρεάζει. Είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω τιμές. Φανταζόμαστε όλοι, και σας το λέω γιατί ήμουν στο κατάστημα τη στιγμή που αγοράστηκαν. Φανταζόμαστε όλοι ότι σαν κόστος και σαν τιμές, σίγουρα δεν κάνουν 5 ευρώ. Δεν θα τα βρούμε με 5 ευρώ τα συγκεκριμένα, αλλά εντάξει. Το φανταζόμασταν. Και τώρα θα δούμε αυτό εδώ που σας είπα από την αρχή. Είναι αυτό το προϊόν σε αυτήν εδώ τη συσκευασία που είναι στην καινούργια φιλοσοφία της εταιρείας, στο πιο eco-friendly, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με υλικά τα οποία δεν το καταστρέφουν, δεν το χαλάνε, δεν δημιουργούν προβλήματα γενικότερα. Η συσκευασία αυτή είναι όλη χάρτινη, δεν έχει ένα σημείο που να έχει πάνω πλαστικό ή κάτι άλλο. Αναφέρεις κάποιος το κορδόνι με το οποίο το κρατάει, αλλά και αυτό είναι ύφασμα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, όπως είναι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, without further ado.
κάτι που εμένα σαν έκφραση και σαν φράση μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, είναι αυτό εδώ το petit, το μικρό. Αυτό και αυτό. Ωραία. Θα δούμε τα βασικά. Έχουμε αυτό εδώ. Θα σας πω ότι είναι, αν και νομίζω ότι εσείς οι σχετικοί περισσότερο με μένα, τουλάχιστον, έχετε καταλάβει ήδη τι είναι αυτό. Αυτό είναι υφασμάτινο. Δεν ξέρω αν λέει κάπου το υλικό του από μέσα. Πέρα από αυτό εδώ πέρα που γράφει Gucci. Λοιπόν, αυτό είναι 100% βαμβάκι. Οπότε είναι όλο βαμβακερό. Βέβαια η αίσθηση που βγάζει είναι σαν πλαστικό, αλλά έχει να κάνει και με την επεξεργασία που έχει υποστεί τώρα, φαντάζομαι, για βαμβάκι. Και συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Ταρατατά! Ταρατατά! Τέλειο! Όχι, πείτε μου, δεν είναι αυτό το πράγμα τέλειο! Τέλειο! Εγώ έχω ενθουσιαστεί από μόνος μου! Λοιπόν, θα τα βγάλουμε, να τα ανοίξουμε και να τα δούμε. Αυτό λοιπόν, να το δούμε κλειστό αρχικά, η τσάντα είναι αυτή, είναι έτσι. Όπως το βλέπετε είναι αυτό εδώ το κίτρινο. Το κίτρινο που η αλήθεια είναι αναλόγως και το πώς χτυπάει το φως, φαίνεται και λίγο μουσταρδί. Δηλαδή είναι ένα κίτρινο μουσταρδίζων, να το πούμε έτσι. Από πάνω είναι έτσι, δεν είναι κλειστή δηλαδή σαν τσάντα, δεν έχει κάποιο φερμουάρ ή οτιδήποτε. Έχει αυτό εδώ το πιαστράκι, τίποτα το τρομερό. Έχει αυτό εδώ, που είναι το λουρί, μέσα σε αυτό το μικρό ύφασμα. Έχει αυτό εδώ πέρα το λουράκι, το οποίο το δένουμε εδώ πίσω, πιάνει εδώ, οπότε πάει έτσι. Μέσα φυσικά, για να κρατάει το σχήμα, είναι γεμάτη χαρτάκια. Κι άλλο χαρτάκι. Αυτό εδώ, το οποίο είναι το σκληρό το κομμάτι που κρατάει αυτό εδώ πέρα τον πάτο ουσιαστικά, τον κρατάει σταθερό για να μην πατιέται, για να μην ζουλιέται, για να μην κάνει όλα αυτά. Οπότε είναι αυτό. Αυτό είναι από πάνω υφασμάτινο, οπότε μπορεί αν λερώσει κάποιος να το πλύνουμε, να το βάλουμε, όχι στο πλυντήριο, να το πλύνουμε με ένα σφουγγάρι, με λίγο σαπούνι, να καθαρίσει. Και η τσάντα από μέσα είναι αυτή. Εδώ, στα πλαϊνά, έχει ένα και από την άλλη πλευρά έχει κι άλλο ένα. Να το δείξουμε. Δύο φερμουάρ και στις δύο πλευρές. Μέσα, αν τα ανοίξουμε, για να δω, τα χαρτιά για την τσάντα. Και το άλλο έχει, κάτι πρέπει να έχει το άλλο, δεν έχει τίποτα. Είναι απλά κενά, είναι απλά δύο φερμουάρ, τίποτα άλλο. Η τσάντα λοιπόν, να το βάλουμε και αυτό για να στέκεται, είναι αυτήν εδώ. Όταν το δένουμε, αυτό είναι έτσι. Αυτή νομίζω σαν κατηγορία, σαν προϊόν, μπαίνει στις tote bags. Έχω την αίσθηση ότι κάπως έτσι το λέει η Gucci ή και όλες πιθανότατα. Και έτσι λοιπόν να το δείτε, τώρα χαμηλώνω για να μπορεί να φαίνεται εδώ. Και έτσι στέκεται η τσάντα. Βέβαια μπορείς να τη βάλεις έτσι, φαντάζομαι ότι μπορεί να πει και έτσι. Δεν νομίζω ότι μας περιορίζει. Απλά θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας από πίσω, γιατί το χεράκι πίσω εδώ μπαίνει χωρίς πρόβλημα.
Αυτό εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρύπες. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι κουμπωμένο στην πέμπτη, άρα έχει άλλες 2 τρύπες κενό. Τώρα, αυτό που έλεγα πριν. Αυτό εδώ. Εγώ δεν το ήξερα. Μπαίνει μέσα στη τσάντα και πάλι λέω ότι εσείς είσαι η ειδική των τσαντών, που δεν είστε εγώ. Μπαίνει στη τσάντα μέσα έτσι. Μην κοιτάτε που το κάνω εγώ τώρα σαν σακούλα, λες και βάζω σκουπίδια. Βάζουμε τα πράγματά μας εδώ πέρα μέσα. Το σφίγγουμε για να έρθει να κλείσει. Κλείνει αυτό εδώ εντελώς. Τέλειο. Τέλειο. Το παίρνουμε, το διπλώνουμε, το βάζουμε μέσα, οπότε στέκεται μέσα στην τσάντα έτσι, με τα πράγματα βέβαια, μην το κοιτάτε τώρα που το έχω πατσαβουριασμένο. Και δεν μπορούν να τα κλέψουν, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να βάλει το χέρι του και να φτάσουμε σπίτι μας ή στη δουλειά μας ή οπουδήποτε και να βρούμε μόνο την τσάντα και τίποτα άλλο μέσα. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Ποια είναι τώρα η βασική διαφορά αυτού εδώ του προϊόντος σε σχέση και με το, και με το άλλο και με την, με το κασκόλα, ας το πούμε, με την εσάρπα ή όπως θέλετε πείτε την. Η διαφορά έχει να κάνει με το εξής. Στα υλικά, αυτό εδώ που βλέπετε, αν αφαιρέσει κανείς αυτά εδώ τα πλαϊνά, τα χερούλια και αυτό εδώ, αν αφαιρέσει κάποιος αυτά, όλο το υπόλοιπο, και θα σας διαβάσω μέσα από τη σελίδα της Gucci, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα καλός ή κακός, και να μην συμπαθάτε γι' αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι οικολογικά υλικά. Είναι, όπως είπαμε πριν, σε αυτή την καινούργια φιλοσοφία της εταιρείας που θέλει να είναι πιο eco-friendly, να μην καταστρέφει το περιβάλλον. Θα μου πείτε, μα, και θα σας πω κι εγώ πίσω μα, γιατί όλοι έχουμε από ένα μα να πούμε, δεν θα διαφωνήσω. Όπως έχουμε πει, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαι και απλός άνθρωπος, όπως ξέρουν οι φίλοι μου. Λοιπόν, αυτή η τσάντα έχει το εξής, και το διαβάζω από μέσα. Είναι... Λοιπόν, ανοίξτε την καινούργια κολεξιόν που είναι το Gucci Off The Grid. Έτσι λέγεται όλη αυτή η σειρά προϊόντων, γιατί αυτό έχει βγάλει αυτά, έχει βγάλει πορτοφόλια, έχει βγάλει τσάντες για τη μέση, έχει βγάλει μπουφάν, έχει βγάλει παπούτσια, έχει βγάλει καπέλα, δεν έχει βγάλει δηλαδή μόνο τσάντες, έχει βγάλει μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα σε αυτό το χρώμα, σε μαύρο, σε πορτοκαλί, ένα εκπληκτικό πορτοκαλί. Εκπληκτικό πορτοκαλί. Και το είδα στο κατάστημα. Και έχουμε το εξής. Αυτά εδώ είναι φτιαγμένα, όπως λέει και στη σελίδα τους, με ανακυκλωμένα, με οργανικά προϊόντα, με προϊόντα τα οποία είναι bio-based, άρα έχουν υλικά που είναι πιο κοντά στη φύση, να το πω έτσι, και sustainably sourced materials, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία δεν τα παίρνεις μία φορά και δεν επαναδημιουργούνται, είναι επαναδημιουργήσιμα. Είναι τύπου σαν το μπαμπού που το χρησιμοποιούν πλέον πάρα πολύ στα εσώρουχα ή και σε άλλα προϊόντα. Επίσης, αυτό εδώ είναι nylon. Το κίτρινο δηλαδή που βλέπετε, αυτό είναι δέρμα, το μαύρο. Το κίτρινο αυτό που βλέπετε είναι nylon και είναι ένα nylon, η Gucci το λέει Econil. Είναι, προφανώς φαντάζομαι ότι είναι δικό τους προϊόν, δεν το έψαξα περισσότερο και δεν ρώτησα για να σας πω την αλήθεια. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λέει ότι είναι από regenerated nylon μαζί με solvent free recycled polyester. Δηλαδή είναι nylon το οποίο είναι επαναχρησιμοποιημένο, άρα αυτό εδώ δηλαδή ήταν κάτι άλλο πριν, από ό,τι καταλαβαίνω, και μαζί έχουν βάλει και πολυεστέρα. Ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Από ό,τι μου έχουν πει γενικότερα αυτό σαν προϊόν και σαν υλικό, γιατί το ρώτησα στο κατάστημα, δεν έχει πρόβλημα ως προς το κομμάτι του να πέσει λίγο νερό επάνω, είναι
τύπου αδιάβροχο δεν είναι αυτό το αδιάβροχο που λέμε. Είναι αυτό το στα αγγλικά που λένε water repellent. Δηλαδή θα πέσει λίγο νερό επάνω, αλλά δεν θα το απορροφήσει. Οπότε θα προλάβουμε να το διώξουμε λίγο με το χεράκι μας ή να το διώξουμε, ας πούμε, με ένα πανί. Βέβαια, μου είπαν ότι αν πέσει κάποιο άλλο υγρό, θα πρέπει άμεσα να επέμβουμε. Γιατί αν πέσει, ας πούμε, μπύρα, αν πέσει αλκοόλ ή οτιδήποτε, μου είπαν ότι θα πρέπει με ένα μορομάντιλο να το καθαρίσουμε για να μπορέσει αυτό να είναι, από ό,τι βλέπετε, μένα με πιάνει και μανία μου και τα ξαναβάζω όλα μέσα. Αυτό θα το αφήσω προς το παρόν. Έτσι. Και μου είπαν ότι εφόσον πέσει κάποιο υγρό ή οτιδήποτε, θα πρέπει να επέμβουμε για να μπορέσει αυτό να καθαρίσει κατευθείαν και να μην το αφήσουμε, γιατί αν το αφήσουμε, ναι, οκ, okay, εκεί θα έχουμε πρόβλημα και θα χαλάσει. Άρα λοιπόν, το προσέχουμε, όπως όλα, δεν είναι φθηνά προϊόντα, καλός ή κακός, δηλαδή η τσάντα δεν έκανε 100 ευρώ που λέει ο λόγος, ή 30 ή 40, και αυτό το πέρα δεν έκανε 5, δεν το πήραμε από κάπου αλλού. Εκ των πραγμάτων θα δείξετε λίγο προσοχή δηλαδή. Από όλη αυτή λοιπόν την κολεξιόν, την off the grid της Gucci, θεωρώ ότι αυτό εδώ, το τσαντικό που βλέπετε, για να το πω έτσι. Μια άλλη τσάντα που έχουν βγάλει, που είναι πορτοκαλί ή μαύρο, και είναι, όπως εγώ τη λέω, και αυτή τη λέω βέβαια, όπως εγώ τη λέω, τσάντα Σαββατοκύριακου για τριήμερο ή τσάντα για ταξίδια, γιατί είναι λίγο πιο κοντή, λίγο πιο μεγάλη. Όταν λέω λίγο πιο μεγάλη, είναι 3 εκατοστά πιο μεγάλη στο έτσι, είναι 1 εκατοστό στο έτσι, και εδώ είναι 2 εκατοστά πιο κοντή. Κλείνει από πάνω με φερμουάρ, οπότε μπορούμε να βάλουμε 2-3 πραγματάκια μέσα και να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα ταξίδι για τριήμερο, το τονίζω και πάλι, αρκεί να είμαστε μετρημένοι. Όχι να μου είστε καμιά γυναίκα που θα μου πάρει και πιστολάκι και το ένα και το άλλο και τι παίρνετε μαζί σας, δεν ξέρω. Από όλη την κολεξιόν, αυτό εδώ για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Επίσης, πολύ εντυπωσιακά είναι τα παπούτσια του, σαν και νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο που λίγο τα κάνει να φαίνονται υπερφορτωμένα. Και επίσης ωραίο, αλλά μαύρο, δεν έχω δει αν το έχουν σε άλλο χρώμα, είναι και τα μπουφάν που έχουν βγάλει. Δεν ξέρω τι μέρη για να σας πω, βέβαια μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα τους και να τα δείτε. Αυτά προς το παρόν, Gucci off the grid με την τσάντα και με την εσάρπα η οποία είναι ολομέταξη. Αυτήν δεν ανήκει στην κατηγορία και στην σειρά προϊόντων Gucci off the grid, είναι από τα ψιλοκλασικά τους. Αυτό εδώ το τονίζω και πάλι, όπως το είπαμε στην αρχή, είναι όλα τα λογότυπα που έχει βγάλει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, από ό,τι μου πάνε στο κατάστημα. Αν ψωνίζετε τέτοια προϊόντα, θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα το ευχαριστηθείτε επίσης πάρα πολύ. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, όταν τα είδα στο κατάστημα που είχαμε πάει για να αγοραστούμε, τρελάθηκα. Δηλαδή λέω, δεν γίνεται να είναι τόσο ωραία. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια, να προσέχετε με όλα αυτά που γίνονται, γιατί ξέρουμε όλοι τι γίνεται στην περίοδο αυτή που ζούμε, με ιώσεις, με ξέρετε πολύ καλά, σας την αφαίρομαι. Να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο και γεια σας!